Καλησπέρα. Η δικιά μου εισήγηση θα αφορά πιο πολύ το επιστημονικό θέμα, δηλαδή το τι γνωρίζουμε, ποια είναι τα ευρήματα, γενικότερα και για τη διεθνή πληροβιογραφία και τι γνωρίζουμε για την τελική πραγματικότητα όσον αφορά τις επιπτώσεις των κατώτερων των μισθών και ποιες είναι οι θέσεις κυρίως διεθνών οργανισμών και φορέων ανά τον κόσμο, οι οποίοι ασχολούνται με την θέσπιση και αύξηση των κατώτερων μισθών σε διάφορες χώρες. Ο Γιάννης θα μιλήσει και για άλλα θέματα, θα είναι συμπληρωματική δηλαδή η εισήγησή του. Θέλω να μιλήσω λίγο πώς οι οικονομολόγοι βλέπουν τον κατώτερο μισθό, ποιες είναι οι οικονομικές αναλύσεις, ποιες είναι οι οικονομικές απόψεις και θα έλεγα και ίσως οι αιμονές που έχουν πολλοί οικονομολόγοι, που είναι ιδεολογικές πολλές φορές. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ λίγο σε μια πρόσφατη έρευνα που έχουμε κάνει μαζί με τον Γιάννη τον Καπλάνη και τον Βασίλη Μοναστιγιώτη από το ελληνικό παρατηρητήριο στο LSE. Είναι μια πρόσφατη έρευνα που κάναμε με αφορμή τη διαβούλευση που έκανε το Υπουργείο Εργασίας, φέρνοντας κοντά όλους τους φορείς και την Ανεξάρτητη Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για να υπάρξει έκθεση που να εισηγηθεί το επίπεδο, το επόμενο επίπεδο της αύξησης του κατώτερου μισθού. Κάναμε λοιπόν μια έρευνα για να εξετάσουμε με οικονομικά ευρήματα και με δεδομένα από το κοινωνικής ασφάλισης, από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, ενιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Κάναμε ανάλυση δεδομένων για να δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις, κυρίως την απασχόληση. Γιατί το θέμα της απασχόλησης θα το εξετάσω σε αρκετό βάθος, γιατί είναι το κλασικό επιχείρημα που διχάζει κόσμο όσον αφορά στα δύο στρατόπεδα. Θα έλεγα, πολέμη του κατώτερου μισθού, γιατί το νούμερο είναι επιχείρημα που έχουν ενάντια στον κατώτερο μισθό, την αύξησή του, ότι προκαλεί μείωση της απασχόλησης των χαμηλών μισθών που υποτίθεται ότι ευνοούνται από την αύξηση του μισθού αυτού. Και αυτό είναι και φυσικά και το επιχείρημα που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι εργοδοτικές ενώσεις και οι εργοδότες, το χρησιμοποιεί και ο ΣΕΒ σήμερα, ότι θα μειώσει την ανταγωνιστικότητα, αλλά αναφέρονται κυρίως και στην μείωση της απασχόλησης των χαμηλόμισθων, οι οποίοι θεωρητικά ευνοούνται από την αύξηση. Θα αναφερθώ μετά στην εμπειρία από το Ηνωμένο Βασίλειο, την οποία την γνωρίζω καλά, γιατί είμαι τα τελευταία 18 χρόνια εκεί και συνεργάζομαι και με την αντίστοιχη επιτροπή που εισηγείται στην Μεταλλική Κυβέρνηση το επίπεδο των κατώτερων μισθών για κάθε χρόνο, τις αυξήσεις δηλαδή, η οποία χρηματοδοτεί έρευνες κάθε χρόνο και συλλέγει δεδομένα και ευρήματα προκειμένου να κάνει μια εισήγηση για την αύξηση κάθε χρόνο του κατώτερου μισθού για να θέσουν το επίπεδο του κατώτερου μισθού στο κατάλληλο επίπεδο. Και στο τέλος θα αναφερθώ στις απόψεις σήμερα, στις πιο πρόσφατες απόψεις των διεθνών οργανισμών και κάποιων άλλων φορέων πολιτικής, όπως είπα, και ποιες είναι τα κύρια ερωτήματα που τους απασχολούν και θέλουν να απαντηθούν γύρω από την αύξηση των κατώτερων μισθών. Γιατί ποιο είναι το ιδανικό επίπεδο που πρέπει να αυξάνεται ο κατώτερος μισθός για την οικονομία και για την αγορά εργασίας. Ξεκινώντας από την οικονομική βιβλιογραφία, θα ήθελα να συζητήσω σαν μια απλή ιστορία. Δεν θα ήθελα να είμαι αρκετά τεχνικός σε αυτό το θέμα. Είναι ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα, όπως είναι και πολιτικά. Η οικονομική θεωρία δεν είναι σαν τις... Η οικονομική επιστήμη δεν είναι όπως οι φυσικές επιστήμες, που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν απόλυτοι νόμοι για να υπάρχει μια θεωρία που να εξηγεί πραγματικά τι συμβαίνει στην οικονομία όταν αυξάνεται ο κατώτερος μισθός. Υπάρχουν θεωρίες που προβλέπουν ότι μια αύξηση θα έχει αρνητική επίπτωση πάνω στην αγορά εργασίας, κυρίως στην απασχόληση, και αντίστοιχα υπάρχουν και θεωρίες που προβλέπουν και ότι θα υπάρξει. Δεν θα υπάρξει επίπτωση στην απασχόληση, πολλές φορές μπορεί να υπάρξει και αύξηση της απασχόλησης όταν αυξάνεται ο κατώτερος μισθός. Που σημαίνει ότι θεωρητικά δεν μπορεί κανείς να λύσει το θέμα. Και φυσικά αυτά βασίζονται και τα θεωρητικά μοντέλα βασίζονται σε υποθέσεις. Και οι υποθέσεις είναι απλά απλουστευτικές και μπορεί να μην έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Τώρα, να πούμε και λίγο ότι πόσες θεωρίες πολλές φορές επηρεάζουν πάρα πολύ τον τρόπο σκέψης των οικονομολόγων. Μια από τις κλασικές θεωρίες η οποία επικράτησε στην οικονομική σκέψη και θα πιστεύω ότι είναι στο πίσω μέρος του εγκεφάλου των περισσότερων οικονομολόγων σήμερα είναι αυτή η λεγόμενη απιστευτική θεωρία του τέλειου ανταγωνισμού στην αγορά εργασίας, η οποία προβλέπει ότι μια αύξηση του κατώτερου μισθού
έχει νομοτελειακά σαν επίπτωση μείωση της απασχόλησης. Και αυτή η θεωρία, και ο κόσμος επηρεάζεται πάρα πολύ όταν σκέφτεται οι οικονομολόγοι για το ποιες θα είναι οι επιπτώσεις, αυτή η θεωρία πιστεύω είναι πραγματικά κυρίαρχη στον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται για τον κατώτατο μισθό. Το θέμα και όσον αφορά τις εμπειρικές μελέτες για το αν η θεωρία αυτή ισχύει στην πράξη, η αλήθεια είναι ότι ιστορικά οι πρώτες έρευνες, να μιλήσω λίγο ιστορικά, δηλαδή στις αρχές του 80, υπήρχε ομοφωνία ανάμεσα στους οικονομικούς επιστήμονες, κυρίως στα κορυφαία πανεπιστήμια της Αμερικής, γιατί οι εμπειρικές έρευνες υποστήριζαν αυτή την άποψη, ότι οι κατώτεροι μισθοί είχαν αρνητική επίπτωση στην απασχόληση, κυρίως των απασχολούμενων ή των εργαζόμενων που ήταν χαμηλόμισθοι και επηρεάζονταν από τις αυξήσεις. Δηλαδή, αυτοί ήταν κυρίως άτομα νεαρής ηλικίας και ανειδίκευτοι. Λοιπόν, αυτές οι έρευνες έδειναν ξεκάθαρα ότι υπάρχει μια μείωση στην απασχόληση αυτών των ατόμων όταν αυξάνονται οι κατώτεροι μισθοί. Όλες αυτές οι μελέτες βασίζονταν σε δεδομένα από τις ΗΠΑ. Λοιπόν, αργότερα όμως, στις αρχές του 90, μια, θα έλεγα, ριζοσπαστική έρευνα των Κάντεν Κρούγκερ, ο Άλαν Κρούγκερ, ένας από τους πιο διάσημους, ίσως ο καλύτερος οικονομολόγος της γενιάς του, απεβίωσε πριν από ένα μήνα, είναι πολύ λυπηρό, σε ηλικία 58 ετών. Ένας πολύ χαρισματικός οικονομολόγος, πραγματικά ριζοσπαστικής σκέψης, μαζί με τον συνάδελφό του, τον David Card, από το Πανεπιστήμιο του Berkeley και ο ίδιος ο Άλαν Κρούγκερ, από το Πανεπιστήμιο του Princeton, κάνανε μια έρευνα πολλών χρόνων, την αρχή της δεκαετίας του 90, η οποία συνοψίστηκε σε ένα βιβλίο της που εκδόθηκε το 1995. Το βιβλίο της λοιπόν αυτό περιείχε όλες τις έρευνες που κάνανε και ήταν αρκετά εκτεταμένες, με καινούργιες μεθοδολογικές προσεγγίσεις και καινούργιες, ας πούμε έτσι, θα έλεγα, προσεγγίσεις και θεωρητικές, όπου έβρισκαν σαν κύριο εύρημα, θα έλεγα, ότι οι αυξήσεις του κατώτατου μισθού έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που πίστευαν όλοι οι οικονομολόγοι και σκεφτόμαστε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ή δεν έχουν καμία επίδραση στην απασχόληση, δηλαδή δεν επηρεάζεται η απασχόληση, ή πολλές φορές έχουν και θετική επίδραση στην απασχόληση. Δηλαδή, η αύξηση του κατώτατου μισθού οδηγεί σε αύξηση της απασχόλησης των χαμηλόμισθων που παίρνουν και τις αυξήσεις. Λοιπόν, αφηβητήθηκε πάρα πολύ αυτό το έργο, αλλά άλλαξε πραγματικά και μετατόπισε τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται οι οικονομολόγοι. Και φυσικά μετά, κάθε φορά που υπήρχε αύξηση των κατώτατων μισθών, πολλοί οικονομολόγοι αναρωτιόντουσαν τι ακριβώς συμβαίνει. Και ότι είχαμε πια κατανοήσει όλοι, εγώ τότε σαν διδακτορικός φοιτητής, ότι ποτέ δεν μπορούμε να ξέρουμε αν δεν κάνουμε την ανάλυση και δεν δούμε, ας πούμε, εμπειρικά αν υποστηρίζεται η κάθε άποψη. Γιατί διαφορετικές, ας πούμε, έρευνες βρίσκουν διαφορετικά αποτελέσματα. Μετά το σημαντικό αυτό έργο, δηλαδή πάμε στην δεκαετία του 2000 τώρα, οι έρευνες από Ευρώπη, κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και από άλλες χώρες ευρωπαϊκές, όπως η Ουγγαρία, η Ιρλανδία, έβρισκαν εμπειρικά δεδομένα ή ευρήματα, τα οποία ήταν συνεπή με αυτά που έβρισκαν οι Κάντε Κρούγκερ. Δηλαδή ότι δεν υπάρχει αρνητική επίπτωση στην απασχόληση των κατώτατων μισθών, ή πολλές φορές μπορεί να υπάρξει μια δραματική αύξηση στο κατώτατο μισθό, στο επίπεδο του κατώτατου μισθού, που να έχει πάρα πολύ μικρή αρνητική επίπτωση. Παραδείγματος χάρη, το παράδειγμα της Ουγγαρίας, στις αρχές του 2000, ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε κατά 60%. Και η απασχόληση μειώθηκε κατά ένα πολύ μικρό ποσοστό σε μια πολύ συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, σε ένα πολύ συγκεκριμένο κλάδο. Που σημαίνει συνολικά στην οικονομία είχε πολύ μηδαμινές επιπτώσεις. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή όμως, οπότε υπάρχει, θα λέγαμε αυτή τη στιγμή, όπως μιλάμε, μια μετατόπιση για το τι συμβαίνει στην οικονομία με τις αυξήσεις του κατώτατου μισθού, κυρίως στην αγορά εργασίας και στην απασχόληση, όσον αφορά τα οικονομικά δεδομένα. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στην Αμερική υπάρχουν μεγάλες αυξήσεις σε επίπεδο πόλεων. Στην Αμερική υπάρχει κατώτατος μισθός που ισχύει για όλη την χώρα, δηλαδή εθνικά, υπάρχουν και κατώτατοι μισθοί αναπολιτεία. Αλλά αυτή τη στιγμή, τα τελευταία χρόνια, έχουν δυνατότητα και συγκεκριμένες πόλεις, όπως το Σιάτλ για παράδειγμα, να αυξάνουν με δική τους απόφαση, με την απόφαση του Δημάρχου, τους κατώτατους μισθούς. Και τα τελευταία χρόνια υπάρχουν μεγάλες αυξήσεις σε κάποιες συγκεκριμένες πόλεις. Το Σιάτλ είναι η κλασική περίπτωση που αυξήθηκε ο μισθός τα τελευταία χρόνια, ίσως είναι ο μισθότερος κατώτατος μισθός που έχει δει ιστορικά οι ΗΠΑ, γύρω στα $15 την ώρα.
Λοιπόν, αυτές οι τελευταίες αυξήσεις, οι πολύ μεγάλες αυξήσεις σε επίπεδο πόλεων και επειδή είναι πολύ μεγάλες σε επίπεδα ΗΠΑ, έχουν μελετηθεί, είναι το επίκεντρο της μελέτης αυτή τη στιγμή των οικονομολόγων στα κορυφαία Αμερικάνικα πανεπιστήμια. Και φυσικά υπάρχει αυτή τη στιγμή μια, έτσι θα έλεγα, διαμάχη για το ποιες είναι οι επιπτώσεις τους. Κάποιοι βρίσκουν ένα αποτέλεσμα, δηλαδή αρνητικό, κάποιοι βρίσκουν ένα άλλο αποτέλεσμα. Υπάρχει μια ολόκληρη σχολή σκέψης. Στο Πανεπιστήμιο του Berkeley είναι αυτοί που βλέπουν και κάνουν συστηματική έρευνα και βλέπουν ότι υπάρχουν θετικές επιπτώσεις στην απασχόληση. Δεν βλέπουν δηλαδή κάποια αρνητική επίπτωση. Στο Πανεπιστήμιο του Washington είναι κάποιοι που πολέμπει τις αύξησεις. Λοιπόν, να μιλήσω τώρα για την Ελλάδα. Ξέραμε ότι τον Αύγουστο η κυβέρνηση σκεφτόταν μια αύξηση του κατώτατου μισθού μετά από πάρα πολλά χρόνια, μάλιστα μετά από το 2012 που υπήρξε μια δραματική μείωση και μεγαλύτερη μείωση μεταξύ των 25 και κάτω. Λοιπόν, γνωρίζαμε λοιπόν ότι η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας σκέφτεται σοβαρά να κάνει μια αύξηση του κατώτατου μισθού μετά από πάρα πολλά χρόνια και ξέραμε ότι είχε θεσπιστεί διαδικασία. Συγκεκριμένη διαδικασία με την οποία θα γίνει η εισήγηση στην Υπουργό για να πάρει την απόφαση να αυξήσει τον κατώτατο μισθό και σε τι επίπεδο θα τον αυξήσει. Προ αυτή η διαδικασία θα μιλήσει ο Γιάννης εκτενώς, αλλά θα περιείχε και την θέσπιση επιτροπής, τον συντονισμό επιτροπής, ανεξάρτητων εμπειρογνωμών, οικονομολόγων κυρίως, οι οποίοι θα έπρεπε να εξετάσουν τις πραγματικές παραμέτρους, τι συμβαίνει στην Ελλάδα, τι γνωρίζουμε για τις πιθανές επιπτώσεις, να κάνουμε κάποιες προβλέψεις και να κάνουμε κάποιες αναλύσεις, ας πούμε, των υπαρχόντων δεδομένων στην αγορά εργασίας, όπως η έρευνα εργατικού δυναμικού και άλλες, από άλλες όλες τις διαθέσιμες πηγές, για να μπορέσουμε να συμβουλέψουν και να προτείνουν στην Υπουργό την επικείμενη αύξηση, το επίπεδο της επικείμενης αύξησης. Λοιπόν, βάσει αυτό τον πρώτο σκοπό, κάνουμε μια μελέτη, μια πρόσφατη μελέτη. Δεν υπάρχουν πολλές. Παρόλο που ο κατώτατος μισθός είναι ένα πολύ αμφιλεγόμενο ζήτημα και για την Ελλάδα, και ιστορικά έχουμε κατώτατο μισθό από το 1938 και υπήρχαν και εποχές που είχε αυξηθεί σε πολύ ψηλό επίπεδο. Και άμα δείτε μελέτες του ΟΣΑ, θα δείτε ότι είναι από τους ψηλότερους, για κάποιες περιόδους είναι από τους ψηλότερους κατώτατους μισθούς στην Ευρώπη. Δεν υπάρχουν επαρκείς μελέτες για να πούμε ακριβώς τι συμβαίνει στο κατώτατο μισθό όσον αφορά τις επιπτώσεις στην Ελλάδα. Με αυτή την αφορμή κάναμε μια μελέτη, κυρίως χρησιμοποιήσαμε τα πιο έτσι σχετικά δεδομένα για αυτή την ανάλυση από το σύστημα, τον ενιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης που έχει τους μισθούς όλων των εργαζομένων στην Ελλάδα. Πήραμε ένα τυχαίο δείγμα και εξετάσαμε τις επιπτώσεις των αυξήσεων του 9 που η Ελλάδα ήταν πια εντός της οικονομικής κρίσης, δηλαδή είχε πια έτσι, συρρήκνωση, του 11 που τότε ο κατώτατος μισθός είχε αυξηθεί πολύ αμυδρά, γύρω στο 1%, βάσει το γεγονότος ότι η κρίση είχε πια έτσι βαθύνει. Και εξετάσαμε και τις μειώσεις του 12 και φυσικά εξετάσαμε και την μεγαλύτερη μείωση για αυτούς που ήταν ηλικιακά κάτω των 25. Κοιτάξαμε επίσης και τι συνέβη με τους εργαζόμενους που μετά το 2012 αυτοί που έκλειναν τα 25 δικαιούντουσαν ψηλότερο κατώτατο μισθό. Δηλαδή από 5-11, σε βάση με τον νόμο τώρα, από 5-11 που ήταν ο κατώτατος μισθός για τους 25 και κάτω, όποιος έκλεινε τα 25 δικαιούται βάση νόμου 586. Οπότε όλοι αυτοί οι 25 ακριβώς δικαιούνται αύξηση. Οπότε θέλαμε να εξετάσουμε να δούμε αν πραγματικά την επόμενη ή το διάστημα μετά την αύξηση που δικαιούνται αυτοί που κλείνουν τα 25 και αυξάνουν το μισθό τους από 511 σε 586, χάνουν τις δουλειές τους ή γενικά επηρεάζεται η απασχόλησή τους. Και το ίδιο κοιτάξαμε για επιχειρήσεις, που κάποιες επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερο νέους, των 25 και κάτω, και έχουν φυσικά χαμηλότερο μισθολογικό κόστος βάσει νόμου του κατώτατου μισθού, και επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους 25 και άνω και έχουν υψηλότερο κόστος. Θα τα συνοψίσω πολύ γρήγορα τα αποτελέσματα. Μπορώ να πω ότι ιστορικά, από το 9, 11, 12 κτλ., το βασικότερο ρεύμα όσον αφορά τους μισθούς είναι το εξής. Ότι σίγουρα η αύξηση των κατώτατων μισθών έχει πολύ σημαντική και ισχυρή επίπτωση, θετική, δηλαδή αυξάνει τους μισθούς των χαμηλόμισθων. Όπως μείωσε τους μισθούς των χαμηλόμισθων, όπως έγινε με την αύξηση του 12. Δηλαδή, με τη μείωση του 12, συγγνώμη. Η μείωση του 12, θα μιλήσουμε για τη μείωση του 12, που είναι έτσι, δεν ξέρω αν είναι παράδοξο, αλλά είναι σημαντικό. Όταν νομοθετήθηκε η μείωση του 12, μετά από, φυσικά οι μισθοί δεν μειώνονται αμέσως βάσει νόμου. Με την αύξηση πρέπει την επόμενη μέρα με το που ισχύσει ο νόμος πρέπει να αυξήσει το μισθό.
αλλά με τη μείωση, η μείωση έγινε σταδιακά. Όσο βάθαινε η κρίση, η μείωση ήταν και πιο. Οι περικοπές μισθών ήταν και πιο έτσι μεγάλες. Αλλά το βασικό ερώτημα που βρήκαμε είναι ότι οι μειώσεις μετά το 2012, μετά την αλλαγή στον κατώτατο μισθό, την μείωση του κατώτατου μισθού, ήταν πολύ υψηλότερες για αυτούς που ήταν 25 και κάτω. Που σημαίνει ότι ο εργοδότης είχε στην ιδιωτική του, στην διακριτική του ευχέρεια να μειώσει όσο ήθελε. Παρ' όλα αυτά, θα μπορούσε να μειώσει ισόποσα. Αλλά η επιλογή συστηματικά στην ανάλυση έδειξε ότι μειώθηκαν περισσότερο οι μισθοί των 25 και άνω και αυτές οι μειώσεις δεν γίνανε σε όλους τους υπαλλήλους με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Δηλαδή έγιναν κυρίως στους χαμηλόμισθους. Με λίγα λόγια, αυτό που βρήκαμε είναι ότι οι περικοπές έγιναν, ήταν υψηλότερες για τους νέους, αλλά ήταν υψηλότερες για τους νέους που ήταν χαμηλόμισθοι. Δηλαδή, όταν στους υψηλόμισθους νέους δεν έγιναν μεγαλύτερες περικοπές από ότι στους υψηλόμισθους άνω των 25. Εντάξει. Που σημαίνει ότι η μείωση είχε το πιο δραματικό αποτέλεσμα στους νεότερους και στους πιο χαμηλόμισθους. Αλλά παράλληλα, όταν κάναμε αυτή την ανάλυση για τους μισθούς, το άλλο που είδαμε για τους κατώτατους μισθούς στην Ελλάδα είναι εκείνο που παρατηρείται, είναι ότι αυξάνονται οι μισθοί αυτών που πληρώνονται κάτω από τον κατώτατο, δηλαδή αυτών που βάσει νόμου πρέπει να έχουν αύξηση μισθού, αλλά επηρεάζονται και οι μισθοί αυτών που πληρώνονται περισσότερο από τον κατώτατο. Και είναι κοντά στον κατώτατο μισθό. Με λίγα λόγια, είναι αυτό που λέμε και αυτό είναι σημαντικό όσον αφορά για την εισοδηματική ανισότητα. Δηλαδή, όταν αυξάνει κάποιο τον κατώτατο μισθό, τουλάχιστον αυτό δείχνει η ανάλυση στην Ελλάδα, δεν επηρεάζονται μόνο αυτοί που πληρώνονται κάτω από τον κατώτατο, αλλά επηρεάζονται, υπάρχει μια μετακύληση και επηρεάζονται και άλλοι χαμηλόμισθοι που μπορούν να παίρνουν λίγο παραπάνω από τον κατώτατο μισθό. Αυτό με λίγα λόγια λέει ότι ο κατώτατο μισθό είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να μειώνει την εισοδηματική ανισότητα. Και αυτό φαίνεται και στην Ελλάδα βάσει αυτή την ανάλυση που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια. Οπότε το πρώτο εύρημα είναι ότι σημαντικό εργαλείο να αυξάνει όταν μειώνει ή να μειώνει την εισοδηματική ανισότητα. Εντάξει, και κυρίως σε πιο ευπαθείς ομάδες. Και απ' την άλλη, όταν κάναμε την ανάλυση για την απασχόληση, δεν βρήκαμε κάποια συστηματική σχέση. Με λίγα λόγια, δεν βρήκαμε, να το πω πιο απλά, ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Οι νέοι που είχαν μεγαλύτερες αυξήσεις δεν είχαν μεγαλύτερες μειώσεις στην απασχόληση τους ή δεν μειώθηκαν περισσότερο οι ευκαιρίες τους για εύρεση εργασίας. Και άλλο πιο σημαντικό για τη μείωση, που είναι βέβαια κάτι σαν συμμετρικό, αλλά δεν λειτουργεί απαραίτητα συμμετρικά, η υπόθεση των θεσμών προφανώς που πρότειναν αυτό το μέτρο, η γενικά αυτή η άποψη είναι ότι με το να μειώσει περισσότερο του μισθού των νέων, προστατεύει τις ευκαιρίες απασχόλησης σε μια περίοδο που υπάρχει μεγάλη ύφεση και είναι πολύ πιο ευαίσθητη, ευάλωτη στην οικονομική ύφεση. Οπότε, με λίγα λόγια, το επιχείρημα ήταν ότι με τη μεγαλύτερη μείωση των μισθών των 25 και κάτω, καταπολεμάς την ανεργία που αυξάνεται λόγω ύφεσης. Δεν βρήκαμε κάτι τέτοιο σχετικά. Δηλαδή, με λίγα λόγια, να σου πω ένα παράδειγμα, στις επιχειρήσεις που έγιναν μεγαλύτερες περικοπές, δεν βρήκαμε ότι είχαν μεγαλύτερη αύξηση των θέσεων εργασίας. Η λογική αυτή θα ήταν ότι όταν έχεις μεγαλύτερες περικοπές, δηλαδή μπορείς να περικόψεις και να συμπιέσεις το μισθολογικό κόστος περισσότερο, θα πρέπει να δεις και τη μεγαλύτερη αύξηση στις θέσεις εργασίας. Αυτό δεν το βρήκαμε. Και δεν βρήκαμε γενικά κάποια συστηματική σχέση. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά γενικότερα κάναμε την ανάλυση για διαφορετικές περιόδους, είπαμε 9, 11, 12 και μετά το 12. Κάναμε την ανάλυση για διαφορετικές ομάδες εργαζομένων, δηλαδή υψηλόμισθων και χαμηλόμισθων. Και ηλικιακά 25-25%. Δεν βρήκαμε κάτι συστηματικό και αυτή η έκθεση ή αυτή η μελέτη ήταν μέρος του πορίσματος μαζί με άλλα δεδομένα που επεξεργάστηκε η Επιτροπή όταν κάνα την εισήγηση στην Υπουργό, στην κυρία Αξιόγλου, για να πάρει την απόφαση για την κατώτατο μισθό. Λοιπόν, αυτό είναι ό,τι βρήκαμε πρόσφατα στην Ελλάδα. Να μιλήσω λίγο στα γρήγορα για την εμπειρία του Ηνωμένου Βασιλείου και λίγο πολιτικά, να μιλήσουμε το μόνο και πολιτικά, είναι ότι ιστορικά το Ηνωμένο Βασίλειο έχει κατώτατο μισθό του 1909. Ένα διαφορετικό σύστημα από το ελληνικό ή από το σύνηθες, αλλά ένα σύστημα που έθετε πατώματα μισθολογικά σε πολύ χαμηλόμισθους κλάδους. Αλλά αυτό το σύστημα, δηλαδή ο κατώτατος μισθός, καταργήθηκε το 1993 με την κυβέρνηση των συντηρητικών. Το 1993, μετά την κατάργηση, το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν η μοναδική χώρα στον ΩΣΑ που δεν είχε κατώτατο μισθό. Η κυβέρνηση, λοιπόν, μετά άλλη πολιτική εξέλιξη ήταν ότι το 1999. Είχαμε εισαγωγή νέου κατώτατου μισθού εθνικού. Δηλαδή ένα επίπεδο για όλους, σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο.
Αυτό ήταν μια προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησης των εργατικών που εξελέγει πανηγυρικά το 1997, ότι με την επανεκλογή τους θα αυξήσουν το δάδο μισθό σε ένα επίπεδο πολύ έτσι σημαντικό. Οπότε το 1999 έγινε η αύξηση σε μια αγορά που δεν ρυθμιζόταν πριν. Δεν υπήρχε δηλαδή κανένα πάτωμα στους μισθούς, δεν υπήρχε καμία ρύθμιση. Λοιπόν, και το πρώτο πράγμα που έκανε η κυβέρνηση Blair, παρόμοιο με το τι γίνεται τώρα στην Ελλάδα, δεν είμαι απαραίτητα υποστήριξη αυτή τη διαδικασία, απλώς το αναφέρω, είναι ότι όταν αποφασίσαμε ότι θα αυξήσουν τον κατώτατο μισθό, θα επανεισαγάγουν τον κατώτατο μισθό το 1999, ίδρυσαν τη λεγόμενη το UK Low Pay Commission, το UK Low Pay Commission, που είναι ουσιαστικά να το μεταφράσω σαν η Επιτροπή των Χαμηλών Μισθών, που είναι μια επιτροπή η οποία συζητά με τους κοινωνικούς φορείς, συλλέγει έρευνες και χρηματοδοτεί έρευνες για τις εκπτώσεις των κατώτατων μισθών, επιστημονικές έρευνες, και συλλέγει γενικά στοιχεία και από διάλογο καταλήγει σε μια έκθεση και προτείνει κάθε χρόνο το επίπεδο του κατώτατου μισθού στον Υπουργό Οικονομικών. Λοιπόν, όσον αφορά σε αυτό, το 1999 έγινε η εισαγωγή και το UK Labour Commission βάσει ρόλου χρηματοδότησε αρκετές έρευνες για να δει ποιες ήταν οι επιπτώσεις της εισαγωγής του κατώτατου μισθού το 1999. Λοιπόν, δεν βρέθηκε καμία αρνητική επίπτωση. Βασικά, τα δύο πράγματα τα οποία εξέτασε η Επιτροπή ήταν πρώτα απ' όλα πόσο κατώτατο μισθό βοήθησε τους εισοδηματικά ασθενέστερους και πόσο μείωσε την οικονομική ανισότητα στη Βρετανία, η οποία είχε αυξηθεί δραματικά από την περίοδο αρχές του 80 μέχρι και μέσα του 90 με την κυβέρνηση Θάτσερ. Λοιπόν, οπότε υπήρξε, όλες οι έρευνες έδειξαν ότι υπήρξε δραματική μείωση της οικονομικής ανισότητας με την εισαγωγή και αύξηση του κατώτατου μισθού κάθε χρόνο, γιατί από το 99 ο κατώτατος μισθός στην Αγγλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, αυξάνεται κάθε χρόνο. Με την ίδια διαδικασία, η Επιτροπή, το UK Low Pay Commission, συνθέτει έκθεση, γράφει έκθεση με την οποία εισηγείται το επίπεδο αύξησης του επόμενου χρόνου. Λοιπόν, και κάθε χρόνο γίνονται έρευνες, κάθε χρόνο, για τις επιπτώσεις του κατώτατου μισθού του προηγούμενου χρόνου. Λοιπόν, η εισαγωγή δεν είχε λοιπόν κάποια αρνητική απασχόληση, είχε θετική επίπτωση στην οικονομική ανισότητα, μείωσε την οικονομική ανισότητα. Και θα μιλήσω συγκεκριμένα, κάποιες από τις έρευνες έγιναν στους πιο χαμηλόμισθους κλάδους του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο πιο χαμηλόμισθος κλάδος αυτή τη στιγμή και ιστορικά τουλάχιστον στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι, όπως λέμε, ο κλάδος της κοινωνικής φροντίδας. Δηλαδή είναι τα γυροκομεία, είναι οι άνθρωποι που προσφέρουν φροντίδα σε ηλικιωμένους σε γυροκομεία. Λοιπόν, αυτός ο κλάδος είναι ο πιο χαμηλόμισθος και επηρεάστηκε δραματικά πριν από την εισαγωγή, πριν από την αύξηση του κατώτατου μισθού. Όλοι οι εργοδότες αυτού του κλάδου παραπονιόντουσαν και κάναν προβλέψεις ότι θα κλείσουν. Ότι θα υπάρξει ο κλάδος θα εξαφανιστεί. Γιατί είναι πολύ σωστό ότι θα υπήρξαν δραματικές αυξήσεις σε μεγάλη μερίδα εργαζομένων. Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι αυξήσεις έγιναν. Δηλαδή με την έννοια ότι υπήρξε δραματική αύξηση και βελτίωση στο εισόδημα όλων των φροντιστών των ηλικιωμένων. Αλλά παρόλα αυτά, παρόλο που ήταν η αύξηση πολύ μεγάλη και η οικονομική ανισότητα μειώθηκε δραματικά και ο μέσος μισθός σε αυτόν τον κλάδο αυξήθηκε δραματικά. Δεν βρέθηκε καμία αρνητική επίπτωση στην απασχόληση. Παρόλο αυτά που έλεγαν οι εργοδότες ότι θα αφανιστεί ο κλάδος από την αύξηση του κόστους. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα, πώς λέμε στα αγγλικά, puzzle. Δηλαδή ήταν ένα ερώτημα, το οποίο, ένα έβριμα το οποίο ήταν ανεξήγητο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ένας οικονομολόγος σκέφτεται κατευθείαν ότι για να υπάρξει τόσο μεγάλη αύξηση στο κόστος εργασίας και να μην υπάρξει μείωση σε θέσεις εργασίας, πρέπει να υπάρξει με κάποιο τρόπο απορρόφηση του κόστους. Δηλαδή να υπάρξει κάτι άλλο, μια άλλη προσαρμογή, η οποία να αντικαθιστά ή να ισορροπεί αυτό το κόστος. Μια έρευνα, αυτή η Ντράτσα και άλλοι, 2011, εξετάσαν ποιος ήταν ο παράγοντας που εξηγεί αυτό το φαινόμενο, αυτή την απορρόφηση, και είδαν ότι υπήρξε δραματική πτώση της κερδοφορίας των εργοδοτών των γυροκομείων, των ιδιωτικών γυροκομείων στον κλάδο. Φυσικά, μειώθηκε δραματικά η κερδοφορία, αλλά η κερδοφορία ήταν πάρα πολύ υψηλή εξ αρχής. Μειώθηκε, αλλά παρέμειναν κερδοφόροι. Γι' αυτό και δεν υπήρξαν κλείσιμο επιχειρήσεων και έξοδος από τον κλάδο. Λοιπόν, η μία εξήγηση ήταν ότι απορροφήθηκε από μείωση κερδών. Εντάξει, υπήρχε δηλαδή μια αναδιανομή από κέρδη σε εισόδημα των εργαζομένων. Αυτή ήταν η μία εξήγηση. Η άλλη εξήγηση, βασίζεται σε δική μου έρευνα για το διδακτορικό μου, ήταν μια υπόθεση η οποία υπάρχει πάρα πολλά χρόνια τώρα και στη θεωρία αλλά και στην πολιτική,
σαν επιχείρημα υπέρ των κατώτερων μισθών και είναι η λεγόμενη αύξηση της παραγωγικότητας. Και το επιχείρημα είναι πολύ απλό, δεν χρειάζεται να είμαστε τεχνικοί σε αυτό. Είναι ότι όταν αυξάνεις το μισθό των εργαζομένων σου, έχεις πολλά θετικά, ότι μπορεί να εργάζονται πιο σκληρά, μπορεί να παραμείνουν πιο πιστοί στην επιχείρηση, μπορεί να φεύγουν λιγότεροι για άλλες επιχειρήσεις, να κρατάς δηλαδή το προσωπικό σου, να συντηρήσεις το προσωπικό σου, μπορεί να προσλαμβάνεις καλύτερους, όταν είσαι καλοπληρωτής σε σχέση με τους ανταγωνιστές σου, μπορεί να προσλαμβάνεις περισσότερους και καλύτερους και καλύτερα εξειδικευμένους εργαζόμενους. Όλα αυτά για την επιχείρηση είναι κέρδος. Και υπάρχει θεωρία του λεγόμενου αποδοτικού μισθού. Δηλαδή, οι μισθοί πληρώνουν από μόνοι τους. Έχουν κόστος, αλλά έχουν και απόδοση. Λοιπόν, και έκανα αυτή λοιπόν την εμπειρική έρευνα για να δω αν αυτή η υπόθεση ισχύει. Και το έβημα ήταν ότι το κύριο αποτέλεσμα που βρήκα είναι ότι εν μέρη το αποτέλεσμα αυτό εξηγείται από την αποδοτικότητα των μισθών. Με λίγα λόγια, βρήκα ότι το κόστος επίβλεψης των εργαζομένων, γιατί όλες οι επιχειρήσεις είχαν managers οι οποίοι εξετάζανε αν οι εργαζόμενοι που δουλεύανε 24 ώρες το 24ωρο, υπάρχουν εργαζόμενοι στο γεωροκομείο 24 ώρες το 24ωρο, όχι όλοι, υπάρχουν βάρδιες, οπότε δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο 7 μέρες την εβδομάδα. Υπήρχαν εργαζόμενοι ή κάποιοι, θα έλεγα έτσι, managers, οι οποίοι συστηματικά επέβλεπαν την εργασία των φροντιστών, θα λέγα, ή των νοσοκόμων. Λοιπόν, το κόστος επίβλεψης μειώθηκε δραματικά ως αποτέλεσμα ότι οι εργαζόμενοι δουλεύανε πιο συστηματικά και με μεγαλύτερη ένταση. Και αυτό εξηγεί ότι ως αποτέλεσμα στη συγκεκριμένη περίπτωση των γεωροκομείων, με την γενναία αύξηση μισθών, υπήρξε μεγάλη αύξηση παραγωγικότητας σε επίπεδο εργαζομένων. Πέρα από αυτό, θέλω να μιλήσω περισσότερο για το τελικό, για το τι γίνεται σήμερα. Λοιπόν, στο Ηνωμένο Βασίλειο, που υπάρχει μια μεγάλη, έτσι θα έλεγα, ένα μεγάλο δίλημα και σύγκρουση μεταξύ των δύο κομμάτων εξουσίας, το εργατικό και το συντηρητικό, υπήρχε πάντα αντιμαχία και αντίλογος όσον αφορά για τον κατώτατο μισθό. Η συντηρητική δεν ήταν ποτέ υπέρ αύξηση των κατώτατων μισθών. Ίσα ίσα το 1993 το κατάργησαν. Λοιπόν, αλλά με τα χρόνια, μετά την λειτουργία πολλών χρόνων της Επιτροπής Χαμηλών Μισθών και με τα δεδομένα και τα ευρήματα, τα επιστημονικά, των οικονομικών ερευνών που συσσωρεύτηκαν μέσα σε πολλά χρόνια, μετά από πάρα πολλά χρόνια, που όλα δείχναν προς την ίδια κατεύθυνση, το Συντηρητικό Κόμμα άρχισε να πιστεύει και να λέει ευθέως ότι αυξήσεις των κατώτατων μισθών δεν είναι απαραίτητα κακές. Λοιπόν, και ίσως, ας πούμε, θα έλεγα, η επιτομή αυτού ήταν ότι το 2015 η κυβέρνηση Κάμερον, η οποία θεωρείται μια κυβέρνηση που έκανε τις μεγαλύτερες περικοπές σε δημόσιες δαπάνες στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου, εισηγήθηκε αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 11% μέσα σε ένα χρόνο. Και με στόχο να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός, που τότε εκείνη την εποχή που έκαναν την εξαγγελία η συντηρητική κυβέρνηση, ήταν γύρω στο 51% σε σχέση με το διάμεσο μισθό, να αυξηθεί μέχρι το 2020 στο 60%. Λοιπόν, πολλοί είπαν ότι ήταν κάτι το μεγάλη έκπληξη, προκάλεσε μεγάλη έκπληξη. Το Εργατικό Κόμμα, θα έλεγα ότι τα μέλη του Εργατικού Κόμματος και οι υπεύθυνοι οικονομικής πολιτικής είχαν εξοργιστεί με αυτή την πολιτική, γιατί ουσιαστικά θεωρήσαν ότι το Συντηρητικό Κόμμα έκλεψε μια παραδοσιακή φιλολαϊκή πολιτική που είχε το Εργατικό Κόμμα για χρόνια. Παρ' όλα αυτά ήταν, θα έλεγα, μια τρίπλα του Κάμερον και Όσμπορν, γιατί ο ένας λόγος είναι ότι υπήρχαν τα ευρήματα να τους πείσουν, αλλά πιστεύω ο άλλος σοβαρότερος λόγος είναι ότι όλοι στη Βρετανία έχουν πια καταλάβει ότι, για την κοινή γνώμη, ότι υπάρχει πάρα πολύ θετική άποψη στις αυξήσεις των κατώτατων μισθών. Οι Βρετανοί κατά μέσο όρο πιστεύουν από δημοσκοπήσεις και από έρευνες ότι όταν αυξάνεις κατώτατους μισθούς, αμείβεις ανθρώπους οι οποίοι αξίζουν την αύξηση γιατί δουλεύουν σκληρά για αυτό που κάνουν. Δεν είναι ότι αμείβεις ανθρώπους οι οποίοι δεν προσφέρουν. Και ειδικά σε κλάδους οι οποίοι έχουν μεγάλη κοινωνική προσφορά, όπως ας πούμε στην εκπαίδευση, όπως στην κοινωνική φροντίδα και άλλα πολλά. Που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι για τους κατώτατους μισθούς, που είναι ένα πολύ αμφιλεγόμενο θέμα, στη Βρετανία υπάρχει ομοφωνία ή συμφωνία μεταξύ των δύο κομμάτων. Κανένα κόμμα δεν θα ήταν ενάντια σε αυξήσεις κατώτατων μισθών.
Και υπάρχει φυσικά και μεγάλη, πολύ θετική στάση του γενικότερου κοινού, του κόσμου. Οπότε και αυτό συνέβη μέσα αυτά τα χρόνια με εξέταση των επιπτώσεων, χρόνο με το χρόνο και με την εμπειρία των τελευταίων, ας πούμε, 15 χρόνων. Λοιπόν, αυτή η άποψη γενικά, ότι η ομόφωνη άποψη ότι η κατώτερη μισθή τελικά δεν είναι και καταστροφή ή ότι μπορεί να είναι και ένα πολύ θετικό μέτρο, πιστεύω ότι έχει περάσει τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια και σε κάποιους διεθνείς οργανισμούς. Ή τουλάχιστον, αν δεν ξέρω αν έχει περάσει με τόσο θετικό βαθμό, αλλά σίγουρα έχει αλλάξει προς το καλύτερο. Για παράδειγμα, μπορώ να πω ότι το IMF, και αυτή είναι η άποψη του 2014, εισηγούνται και λένε ότι για τις ΗΠΑ, δεδομένου ότι ο κατώτατος μισθός τότε το 2014, ναι, θεωρούσε το IMF ότι ήταν σε πολύ χαμηλό επίπεδο, έλεγαν ευθέως και έκαναν σύσταση στην κυβέρνηση ότι πρέπει να τον αυξήσουν. Πρέπει οπωσδήποτε να τον αυξήσουν. Παραπέρα, μπορώ να μιλήσω για το 2012 και αυτή η έκθεση που έγινε από κοινού, από το ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα, ΟΣΑ και ILO, Διεθνής Οργανισμός Εργασίας, ναι, συγγνώμη, στο G20 Conference, και υπάρχει αντίστοιχη εισήγηση στο Davos, στο World Economic Forum, πάλι από εκπρόσωπους αυτών των οργανισμών, που λένε ευθέως ότι και υποστηρίζουν ότι ένας προσεκτικά αυξανόμενος ή αυξανόμενος τον κατώτατο μισθό με ένα προσεκτικό τρόπο, με αυτό το λένε λίγο έτσι διπλωματικά, μπορείς να τονώσεις και είναι πολύ θετικό για τα εισοδήματα των χαμηλόμισθων και χωρίς να έχεις αρνητικές επιπτώσεις στην αγορά εργασίας και στην οικονομία. Λοιπόν, αυτή η άποψη ότι υπάρχει αυτό το επίπεδο, δηλαδή μπορούμε να βρούμε αυτό το επίπεδο όπου θα έχουμε αυξήσεις οι οποίες αναδιανύμουν πλούτο ή εισόδημα προς τους οικονομικά ασθενέστερους και σε αυτούς που έχουν χαμηλούς μισθούς, χωρίς να έχουμε αρνητικές επιπτώσεις σε ανταγωνιστικότητα, σε απασχόληση, υποστηρίζεται από πάρα πολλούς σε θέσεις πολιτικής. Για παράδειγμα, αντίστοιχα στην Ιρλανδία, Irish Low Pay Commission, το αντίστοιχο του UK Low Pay Commission, είναι αυτοί που αποφασίζουν για τα επίπεδα των κατώτατων μισθών ή προτείνουν, όπως εδώ στην Ελλάδα έγινε πρόσφατα με την Επιτροπή Εμπειρογνωμών, προτείνουν τα επίπεδα των κατώτατων μισθών κάθε χρόνο. Λοιπόν, αυτή η Επιτροπή επίσης λέει ότι το μέλημά μας είναι να αυξάνουμε τον κατώτατο μισθό κάθε χρόνο, ώστε να προστατεύουμε την αγοραστική δύναμη των χαμηλόμισθων όσο μπορούμε και να τονώνουμε τα εισοδήματα των χαμηλόμισθων όσο περισσότερο γίνεται, χωρίς παράλληλα να θέτουμε σε κίνδυνο θέσεις εργασίας. Λοιπόν, ότι υπάρχει δηλαδή κάποια ισορροπία με το που θα θέσει τον κατώτατο μισθό. Γιατί να είμαστε τώρα, για να είμαι ξεκάθαρο σε αυτό το θέμα, η αλήθεια είναι ότι οικονομικά κανείς δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι ο κατώτατο μισθό μπορεί να αυξηθεί απείρως και να μην υπάρχει κάποια αρνητική επίπτωση σε ανταγωνιστικότητα ή απασχόληση. Που σημαίνει με λίγα λόγια ότι με απλή κοινή λογική, αλλά και η οικονομική επιστήμη μπορεί να το αποδείξει αυτό, ότι υπάρχει ένα επίπεδο, εντάξει, στο οποίο αν το αυξήσει παραπάνω, ναι, θα μπορεί να θα υπάρξει μια αρνητική επίπτωση σε απασχόληση και ανταγωνιστικότητα. Δηλαδή, αν υπάρχει μια παράλογη αύξηση. Βέβαια, το τι είναι παράλογη αύξηση αξίζει πραγματικά μεγάλη κουβέντα και είναι δύσκολο, ας πούμε, κάποιον να το καθορίσει. Γιατί, παραδείγματος χάρη, όπως σας είπα, έχουμε δει ιστορικά αναλύσεις σε περιπτώσεις χωρών, όπως είπα, της Ουγγαρίας, που ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε 60% μέσα σε ένα χρόνο και η απασχόληση δεν επηρεάστηκε σχεδόν καθόλου, εκτός από κλάδους που ήταν πάρα πολύ χαμηλόμισθοι σε μεγάλο βαθμό και πολύ μικρούς κλάδους της οικονομίας. Υπήρχε δηλαδή πολύ μικρή αρνητική επίπτωση. Λοιπόν, οπότε καταλήγοντας, θα έλεγα ότι ο κατώτατος μισθός είναι σίγουρα ένα σημαντικό μέτρο πολιτικής. Όπως λένε στα αγγλικά, is neither a job killer nor a cure for all. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι, και αυτό λένε, ας πούμε, τα δεδομένα και το τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα, ότι καταστρέφει την οικονομία, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση, αλλά απ' την άλλη δεν είναι και πανάκια. Δηλαδή, ο κατώτατος μισθός δεν είναι μόνο ένας τρόπος για να τονώσουμε τα εισοδήματα των εργαζομένων, των χαμηλόμισθων, αλλά πολλοί το χρησιμοποιούν και σαν εργαλείο εναντίον της φτώχειας των ανθρώπων που βρίσκονται στην αγορά εργασίας. Σίγουρα έχουμε γνώση ότι επηρεάζει θετικά, ότι τονώνει τα εισοδήματα και ότι μειώνει την οικονομική ανισότητα και έχει ευεργετικές συνέπειες για τους εργαζόμενους, αλλά αν θέλουμε πραγματικά να έχουμε κοινωνική πολιτική
που να αντιμετωπίζει, έτσι θα έλεγα, κέρια και με μεγάλη αποτελεσματικότητα την φτώχεια, τότε πρέπει να, αυτό πρέπει να γίνεται σε συνδυασμό. Δηλαδή, όχι μόνο, δεν μπορεί μόνο ο κατώτατος μισθός να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Υπάρχουν και πάρα πολλοί φτωχοί που είναι εκτός αγοράς εργασίας. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχουν και άλλες πολιτικές σε συνδυασμό με την αύξηση των κατώτατων μισθών. Και καταλήγοντας, θα ήθελα να πω ότι θυμάμαι ότι μια φορά είχα μια συνέντευξη με το BBC και πήγα να μιλήσω εκ μέρους του ερευνητικού κέντρου στο οποίο δούλευα, στο London School of Economics, που όλο σαν κέντρο κάναμε έρευνα για τον κατώτατο μισθό. Και ήταν ένας πολύ επιθετικός δημοσιογράφος, ο οποίος είναι γνωστός ότι πιέζει τους επισκέπτες του και για να βγάλει μεγάλες ειδήσεις και να δημιουργήσει έτσι εντυπώσεις. Και το πρώτο πράγμα που με ρώτησε ήταν ότι είναι, τι νομίζει για τον κατώτατο μισθό, είναι επιτυχία ή δεν είναι επιτυχία. Λοιπόν, συνήθως είναι δύσκολο να κάνει κάποιος μια δήλωση ή είναι απολύτως επιτυχημένος. Και για αυτόν τον λόγο κάποιοι είναι μετρημένοι. Απάντησα έτσι λίγο, θα έλεγα, έτσι αυθόρμητα και είπα ναι, είναι τεράστια επιτυχία ο κατώτατος μισθός στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και πηγαίνοντας πίσω ήμουν λίγο διστακτικός, λέω, γιατί νόμιζα ότι με στείλανε να κάνω μια επιστημονική δήλωση και ήμουν και εκπρόσωπος ενός ερευνητικού κέντρου με επιστήμονες πολύ ψηλότερους από μένα σε βαθμίδα και σε πρεστής, σε εργλή. Και όταν πήγα πίσω τους είπα, μου ξέφυγε και το είπα έτσι με μεγάλο ενθουσιασμό, ότι ήταν τεράστια επιτυχία η αύξηση του κατώτατου μισθού στη Βρετανία από τότε που εισήχθηκε το 1999. Και μου είπαν, έχεις απόλυτο δίκιο και κάνεις πολύ καλά. Και ήταν και Βρετανοί που είναι και τα λοιπά, έτσι αρκετά έτσι, θα έλεγα, μαζεμένοι. Λοιπόν, θα έλεγα ότι έχουμε γνώση ότι είναι μια πολύ επιτυχημένη πολιτική, αλλά πρέπει να είναι πολύ στοχευμένη και εξαρτάται βέβαια και από τους στόχους που έχει κάποιος και για πώς θέλει να το χρησιμοποιήσει. Αλλά σαν εργαλείο για τόνωση των εισοδημάτων των εργαζομένων, σε ένα λογικό επίπεδο, το οποίο πρέπει να εισηγείται και πρέπει να καθορίζεται με βάση ανάλυσης, πιστεύω ότι είναι μια πολιτική η οποία έχει επαγγελματικές συνέπειες.